Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Σήμερα θα μάθουμε να πλέκουμε μαζί βήμα-βήμα αυτό εδώ το τοπάκι το καλοκαιρινό. Στα αγγλικά λέγεται crop top γιατί είναι το τοπάκι κοντό. Έχω κάνει ένα απλό σχέδιο γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν βάση και να προσαρμόσουμε ειδικά στο τέλος σαν μπορντούρα οποιοδήποτε πλέξη μας αρέσει. Τώρα στην αρχή έχω έναν πίνακα. Θα πάμε να δούμε αρχικά τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα εξηγήσω πώς χρησιμοποιούμε τον πίνακα που έχω στην αρχή και θα δούμε και πώς θα ξεκινήσουμε το πλεκτό μας. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσω είναι το αλιζέ cotton gold, το οποίο είναι 55% βαμβακερό, 45% ακριλικό, κάνει για όλες τις εποχές και ειδικότερα για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και θα πλέξω με βελονάκι νούμερο 4. Τώρα, πριν ξεκινήσω, στην αρχή έχω έναν πίνακα με το φάρδος του λαιμού και την περίμετρο στήθους. Αυτές είναι οι δύο μετρήσεις που θα χρειαστούμε για το συγκεκριμένο τοπάκι. Γιατί το σχέδιο θα είναι ουσιαστικά ένα τραπέζιο. Θα ξεκινήσω από πάνω και θα πλέκω αυξήσεις, αυξήσεις, αυξήσεις πηγαίνοντας προς τα κάτω. Και αυτό θα είναι το τοπάκι μου. Εδώ θα έχω κορδόνια που θα δένουν πίσω και εδώ τα κορδόνια που θα δένουν πάνω στο λαιμό. Θα ξεκινήσω από το λαιμό και θέλω από την μέτρηση που έχω για το φάρδος του λαιμού, θέλω να ξεκινήσω με επιπλέον 4 εκατοστά. Οπότε εγώ πλέκω για 8 χρονών, για την ηλικία αυτή το συνολικό φάρδος είναι 10 εκατοστά, η αρχική μου αλυσίδα πρέπει να μετράει 14 εκατοστά φάρδος. Θα είναι η αρχική αλυσίδα με την οποία θα ξεκινήσω. Τα 10 εκατοστά που είναι το φάρδος του λαιμού και τα 4 επιπλέον εκατοστά που θέλω να προσθέσω εγώ για να έχει το σωστό μέγεθος. 14 εκατοστά. Και εδώ κάτω θέλω να ξέρω την περίμετρο στήθους, η οποία για την ηλικία αυτή είναι στα 68 εκατοστά, αλλά επειδή το τοπάκι θα πιάνει μπροστά μόνο από τη μία μέχρι την άλλη μεριά, θα διαιρέσω αυτόν τον αριθμό με το 2, οπότε όταν τελειώσω το μπλουζάκι θέλω να μετράει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη στα 34 εκατοστά. Και εκεί θα ξέρω ότι πρέπει να σταματήσω να πλέκω. Αν τώρα μέχρι αυτή τη μέτρηση δεν έχει καλυφθεί το στήθος του παιδιού, μπορούμε να συνεχίσουμε να πλέκουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο ή να συνεχίσουμε να πλέξουμε μερικές ακόμα σειρές αυξήσεων. Δεν σημαίνει ότι είναι κάποιο λάθος, απλά θα πάει και λίγο πίσω το τοπάκι και θα δένει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θέλω να φτάσει στα 34 εκατοστά για να ξέρω τι έχει πιάσει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη το στήθος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ήδη πλέξει την αλυσίδα μου, η οποία είναι 14 εκατοστά και έχω πλέξει συνολικά 24 αλυσίδες. Όλο το τοπάκι θα πλεχτεί με ποδαράκια, οπότε παίρνω κλωστή και θα ξεκινήσω να πλέκω από την τέταρτη αλυσίδα. Θα μετρήσω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Βάζω το βελονάκι μου στην τέταρτη και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Έχοντας κάνει αυτό, είναι σαν να έχω πλέξει δύο ποδαράκια. Το πρώτο ποδαράκι είναι οι τρεις αλυσίδες με τις οποίες άφησα και το δεύτερο ποδαράκι είναι ο πόντος που έπλεξα στην τέταρτη αλυσίδα. 2. Στον επόμενο πόντο. 3. Στον επόμενο πόντο. 4. Στον επόμενο πόντο. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και η τελευταία μου αλυσίδα 22. Οπότε
από τον συνολικό αριθμό αλυσίδων που έχουμε ξεκινήσει, όταν η πρώτη σειρά είναι με ποδαράκια, στο τέλος της πρώτης σειράς έχουμε 2 λιγότερους πόντους. Ξεκίνησα με 24 αλυσίδες και έχω συνολικά 22 ποδαράκια στο τέλος της πρώτης σειράς. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την δεύτερη σειρά, όπου όλες οι σειρές από εδώ και πέρα θα ξεκινούν και θα τελειώνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θα ξεκινήσω με συνολικά 4 αλυσίδες, 1, 2, 2, 3, 4 και θα γυρίσω το πλεκτό μου. Οι 4 αυτές αλυσίδες λοιπόν αντιστοιχούν σε ένα ποδαράκι οι πρώτες 3 και η τελευταία αλυσίδα, η τέταρτη, αντιστοιχεί στο κενό μιας αλυσίδας. Αυτό είναι σαν να έχω πλέξει ένα ποδαράκι και μια αλυσίδα μέσα στον πρώτο πόντο. Είναι σαν να έχω πλέξει 2 πόντους, δηλαδή είναι σαν να κάνω αύξηση. Οπότε αυτή είναι η αύξησή μου, η αλυσίδα που πλέκω μετά από το ποδαράκι είναι η αύξηση. Οπότε ξεκινάω πάντα με 4 αλυσίδες και δεν θα ξεκινήσω πλέκοντας από τον πρώτο πόντο, θα ξεκινήσω πλέκοντας από τον αμέσως επόμενο. Και πλέκω 1 στον επόμενο πόντο, 2, 3, 4 και συνεχίζω να πλέκω από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο μέχρι τον πρώτο τελευταίο πόντο της σειράς, όπου θα έχω συνολικά 20 ποδαράκια. Έχω πλέξει συνολικά 20 ποδαράκια και στα 20 ποδαράκια αυτά δεν μετράω τον πρώτο πόντο και το κενό μιας αλυσίδας που έχω πλέξει. Εννοώ τους μεσαίους πόντους πριν, μετά από την αύξηση που κάναμε εδώ στην αρχή. Έχω συνολικά 20 ποδαράκια και στον τελευταίο πόντο μέσα εδώ, πολύ μεγάλη προσοχή να μην χάσουμε τον τελευταίο πόντο που είναι οι 3 αλυσίδες που γυρνάμε στην πρώτη σειρά, μετρώντας από κάτω προς τα πάνω, θα βάλω το βελονάκι μου στην τρίτη αλυσίδα και θα πλέξω. Πριν κάνω αυτό όμως, θέλω να δημιουργήσω την αύξηση, το ίδιο πράγμα που έκανα στην αρχή. Οπότε θα πλέξω μία αλυσίδα που αντιστοιχεί σε έναν πόντο και θα πλέξω ένα ποδαράκι στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς. Οπότε από εδώ και πέρα οι σειρές θα ξεκινάνε και θα τελειώνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά, όπου θα πλέξουμε πάλι 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Οι 4 αυτές αλυσίδες αντιστοιχούν πάλι σε ένα ποδαράκι και στο κενό μιας αλυσίδας. Και θα ξεκινήσω πλέκοντας από το κενό μιας αλυσίδας το πρώτο μου ποδαράκι. 1. Στον επόμενο πόντο, 2, στον επόμενο πόντο, 3, στον επόμενο πόντο, 4 και συνεχίζω να πλέκω μέχρι να έχω συνολικά 22 ποδαράκια. Το τελευταίο, το 22ο ποδαράκι θα είναι κάτω από το κενό μιας αλυσίδας εδώ πέρα. Μέχρι αυτό το σημείο έχω πλέξει 21 ποδαράκια, γιατί ήθελα να πλέξω κάτω από το κενό μιας αλυσίδας μαζί. Οπότε 21 ποδαράκια, κάτω από το κενό μιας αλυσίδας 22, οπότε έχουμε στη μέση 22 πόντους. Και τώρα θα δημιουργήσουμε την αύξηση. Θα πλέξω μία αλυσίδα και μετρώντας από κάτω προς τα πάνω 1, 2, 3, βάζω το βελονάκι μου στην τρίτη αλυσίδα, επάνω στο ποδαράκι δηλαδή, και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Και το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο φαίνεται έτσι. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και ανοίγει σιγά σιγά. Ξεκινάμε την τέταρτη σειρά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έχουμε ξεκινήσει και τις δύο προηγούμενες. Με 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, γυρνάμε το πλεκτό και θα ξεκινήσω πλέκοντας το πρώτο μου ποδαράκι κάτω από το κενό μιας αλυσίδας. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο πόντο, 3 στον επόμενο πόντο, 4 και συνεχίζω μέχρι να έχω συνολικά 24 ποδαράκια στη μέση μετά την αύξηση και πριν την τελευταία αύξηση της σειράς. Οπότε το 24ο ποδαράκι θα είναι κάτω από το κενό μιας αλυσίδας, το οποίο θα ανοίξω το βίντεο να πλέξουμε μαζί πάλι. Έχω πλέξει μέχρι και το 23ο ποδαράκι. Το 24ο είναι κάτω από το κενό μιας αλυσίδας. Και τώρα θα πλέξω την αύξηση για να ολοκληρώσω τη σειρά. Θα πλέξω μία αλυσίδα
και μετρώντας από κάτω προς τα πάνω, 1, 2, 3, βάζω το βελονάκι μου μέσα στην τρίτη αλυσίδα και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Και έτσι είναι το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται το τραπέζιο. Συνεχίζουμε και στις επόμενες σειρές και πλέκουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτή εδώ, η πέμπτη σειρά, θα είναι η τελευταία σειρά που θα πλέξουμε μαζί και το υπόλοιπο τοπάκι θα το ολοκληρώσουμε εκτός βίντεο. Πάντα ξεκινάμε με 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Γυρνάω το πλεκτό μου. Ξεκινάω πάντα να πλέκω από το κενό μιας αλυσίδας, όπου από εδώ ξεκινώ και μετράω τους ενδιάμεσους πόντους, μετά και πριν την τελευταία αύξηση. Οπότε, εφόσον στην προηγούμενη σειρά έχω 24 ποδαράκια στη μέση, σε αυτή τη σειρά θα έχω συνολικά 26. Ξεκινώ και πλέκω από το κενό μιας αλυσίδας στο πρώτο ποδαράκι, στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο, 3 στον επόμενο, 4 και συνεχίζω να πλέκω από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο μέχρι να φτάσω στο κενό μιας αλυσίδας. Έχω πλέξει μέχρι και το 25ο ποδαράκι, το 26ο είναι κάτω από το κενό μιας αλυσίδας και ο τελευταίος πόντος είναι η αύξηση, όπου θα πλέξω μία αλυσίδα και θα βάλω το βελονάκι μου στον τρίτο πόντο μετρώντας από κάτω, στην τρίτη αλυσίδα και να πλέξω το τελευταίο ποδαράκι της σειράς. Και έτσι φαίνεται το πλεκτό μου σε αυτό το σημείο. Συνεχίζω να πλέκω μέχρι να φτάσω στα 34 εκατοστά, θα βεβαιωθώ ότι έχει καλυφθεί όλο το στήθος και δεν φαίνεται κάτω από το μπλουζάκι, δηλαδή όταν θα φτάσει στα 34 εκατοστά το συνολικό μήκος να είναι αυτό που θέλω για να καλύπτεται όλο το στήθος και λίγο πιο κάτω θέλουμε να φτάσει. Οπότε συνεχίζω να πλέκω μέχρι το φάρδος να είναι στα 34 εκατοστά, όταν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο θα ανοίξω για να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε το τοπάκι μας. Ολοκληρώσω να πλέκω το τοπάκι μου, βλέπουμε ότι το σχήμα μας είναι τραπέζιο και κάτω εδώ τώρα που θα μετρήσω έχω ακριβώς 34 εκατοστά που ήθελα. Είμαι ακριβώς στα 34 εκατοστά φάρδος. Οπότε, από εδώ και πέρα ξεκινάμε και φτιάχνουμε τις ραντούλες για να μπορέσουμε να το δέσουμε, τα κορδονάκια. Αυτό εδώ το τοπάκι, αυτό που στην ουσία ήθελα να κάνω, να φτιάξουμε μία βάση για το πώς φτιάχνετε αυτά τα τοπάκια. Τώρα εσείς εδώ στο πλάι μπορείτε να πάτε να πλέξετε την πλέξη κοχύλη και από κάτω, μπορείτε να κάνετε όποιο σχέδιο σας αρέσει, χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το πατρόν σαν βάση ή ακόμα και έτσι να το αφήσετε και ακόμα και έτσι είναι πάρα πολύ όμορφο. Ξεκινώ λοιπόν τώρα και θα πλέξω μία μακριά αλυσίδα από τη μία και μετά θα κάνω το ίδιο και από την άλλη μεριά και θα είναι τα κάτω κορδόνια, μετά θα πάμε να ενώσουμε κλωστή να κάνουμε και τα πάνω κορδόνια. Οπότε ξεκινάω και πλέκω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αυτό που θέλω λοιπόν, επειδή η περίμετρος του στήθους είπαμε ότι είναι 68 εκατοστά και έχουμε κάνει την μπροστινή 34, αν θα πλέκαμε και την πίσω θα έπρεπε να είναι άλλα 34 εκατοστά συνολικά. Άρα για να έχουμε ένα κορδόνι από τη μία και ένα κορδόνι από την άλλη με το οποίο θα μπορούμε να δέσουμε φιόγκο και να κρέμεται και λίγο το κορδόνι κάτω, θέλουμε να είναι περίπου 30 εκατοστά το κάθε κορδόνι που θα φτιάξουμε, οπότε συνεχίζω και πλέκω εγώ αλυσίδα μέχρι να φτάσει στα 30 εκατοστά. Έχω ολοκληρώσει να πλέκω τις αλυσίδες και έχω πλέξει συνολικά 54 αλυσίδες και αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα γυρίσω το πλεκτό και θα ξεκινήσω να πλέκω άριχτα. Εφόσον έχω 54 αλυσίδες, στο τέλος της σειράς θα έχω συνολικά 53 άριχτα όταν φτάσω στην πρώτη αλυσίδα που έχω πλέξει. Οπότε αφήνουμε την πρώτη αλυσίδα που έχουμε στο βελονάκι, ξεκινώντας από την δεύτερη, πλέκω το πρώτο μου άριχτο. 1. Στην επόμενη αλυσίδα. 2. Στην επόμενη αλυσίδα. 3. Στην επόμενη αλυσίδα. 4. Και συνεχίζω μέχρι να έχω συνολικά 53 άριχτα. Έχω ολοκληρώσει να πλέκω τα 53 μου άριχτα. Θα βάλω τώρα το βελονάκι μου μέσα εδώ στο κενό που είναι το ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο κενό. Θα πλέξω βουβό, μία αλυσίδα. Κόβω την κλωστή. Τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Και το πρώτο μου κορδόνι έχει ολοκληρωθεί. Θα πάμε τώρα εδώ στην άλλη μεριά.
ενώνοντας κλωστή. Πάνω εδώ, στην τρίτη αλυσίδα, μετρώντας από κάτω, βάζω εδώ το βελονάκι στην τρίτη αλυσίδα και θα ξεκινήσω να πλέξω πάλι 54 αλυσίδες. Γυρνώντας τη σειρά θα έχουμε 53 άριχτα και βουβό μέσα εδώ στο κενό. Θα το κάνω εκτός βίντεο και όταν τελειώσω θα ανοίξω για να δούμε πώς θα φτιάξουμε και τα κορδόνια για το πάνω μέρος. Ολοκλήρωσα τα κάτω κορδόνια, έχω ασφαλίσει και τις κλωστές στις πίσω θηλιές από τα ποδαράκια και πάμε τώρα να φτιάξουμε τα κορδόνια πάνω εδώ. Θα ενώσω κλωστή στην αλυσίδα από το πρώτο ποδαράκι, ενώνω την κλωστή, πλέκω την πρώτη αλυσίδα και θέλω τώρα εδώ στο λαιμό το κάθε κορδόνι να μετράει συνολικά 20 εκατοστά. Και ξεκινάω και πλέκω. Έχω διπλέξει την πρώτη αλυσίδα, 2, 3, 4, 5 και συνεχίζω και πλέκω. Να πλέκω μέχρι η αλυσίδα να φτάσει στα 20 εκατοστά. Έχω ολοκληρώσει να μπλέκω την αλυσίδα. Έχω συνολικά 38 αλυσίδες και ξεκινώντας πάλι από την δεύτερη αλυσίδα, αφήνουμε την πρώτη, ξεκινάμε από τη δεύτερη, ξεκινάμε να πλέκουμε άριχτα. Και επειδή έχω πλέξει 38 αλυσίδες, στο τέλος της σειράς θα έχω συνολικά 37 άριχτα. 1. Στην επόμενη αλυσίδα. 2. Στην επόμενη αλυσίδα. 3. Στην επόμενη. 4. Στην επόμενη. 5. Και συνεχίζω μέχρι να έχω συνολικά 37 άριχτα. Ολοκληρώσα να πλέκω. Έχω συνολικά 37 άριχτα. Και όπως θυμάστε ενώσαμε την κλωστή μας εδώ στην αλυσίδα από το πρώτο ποδαράκι. Θα βάλω τώρα το βελονάκι μου στην αλυσίδα από το δεύτερο ποδαράκι και θα πλέξω βουβό. Μία αλυσίδα. Κόβω την κλωστή, τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Και ολοκληρώσαμε το πρώτο κορδόνι για το πάνω μέρος, εδώ για το λαιμό. Θα κάνω το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα, θα ενώσω την κλωστή εδώ στην αλυσίδα, γιατί στην πρώτη σειρά, όταν είχαμε πλέξει τις πρώτες μας αλυσίδες, αφήνουμε πάντα τρεις αλυσίδες και πλέκουμε στην τέταρτη. Δεν θα πλέξουμε λοιπόν στην αλυσίδα που είναι στο ποδαράκι εδώ, θα βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στην αλυσίδα, μετρώντας από πάνω προς τα κάτω, στην τρίτη αλυσίδα εδώ πέρα και θα ενώσω κλωστή και θα πλέξω τις 38 μου αλυσίδες. 37 άριχτα, θα πλέξω το βουβό μέσα εδώ, στο ποδαράκι, στην αλυσίδα από το ποδαράκι εδώ πέρα, από το δεύτερο ποδαράκι, βουβό, αλυσίδα και κλείνουμε το πλεκτό, ασφαλίζουμε τις κλωστές. Όταν έχω ασφαλίσει κλωστές και έχω ολοκληρώσει το τοπάκι μου, θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς φαίνεται ολοκληρωμένο. Και στο σημείο αυτό το τοπάκι μου έχει ολοκληρωθεί, έχω ασφαλίσει τις κλωστές όλες από την μία μεριά, από αυτήν εδώ, έτσι ώστε να είναι αυτή η ανάποδη μεριά του πλεκτού, να μην φαίνονται δηλαδή από την μπροστινή μεριά του πλεκτού μας περασμένες κλωστές. Έτσι είναι λοιπόν το πλεκτό μας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Αν σας αρέσει το βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε like και να γράφετε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Και πάλι σας ευχαριστώ, γεια σας!